Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Σε μια νέα εποχή ελπίδας και αισιοδοξίας. Το πέρασμα στην μεταμνημονιακή εποχή. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια είμαστε στη θέση να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε ξανά. Αντέξαμε στα δύσκολα. Ο λαός μας άντεξε στις προκλήσεις και χάρη στις αστήρευτες δυνάμεις του κατάφερε να ξαναστήσει τη χώρα στα πόδια της. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να έχουμε και όλα τα διδάγματα ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρεθήκαμε πριν από 8 χρόνια. Και όπως αντέξαμε στις προκλήσεις με πίστη, αποφασιστικότητα και πείσμα, έτσι θα ανταποκριθούμε και στις σύγχρονες προκλήσεις. Με αποφασιστικότητα και με σύνεση. Γιατί ο λαός μας υπερασπίζεται πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες. Τις αξίες που γέννησε ο ελληνικός πολιτισμός. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Αυτές τις πανανθρώπινες αξίες υπερασπιζόμαστε. Και τώρα που η Ελλάδα ξαναπατάει στα πόδια της, είναι και θα παραμείνει πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Θέλω λοιπόν από εδώ, από την ακριτική Τήλο, από τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μεταφέρω μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά και τις ευχές μου στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά. Για δύναμη, πίστη, αισιοδοξία, δημιουργία. Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλους και σε όλες.